Η Λιάννα, θα μεταφερθούμε τώρα στην ναυτική βάση Κανελόπουλος, όπου ορκίστηκαν οι ναύτες της ΒΕΣΟ του πολεμικού ναυτικού. Η ορκομοσία τους έγινε μετά από την ολοκλήρωση της βασικής τους εκπαίδευσης και την πρώτη τους επαφή με το ναυτικό στοιχείο. Μετά το τέλος της ορκομοσίας, οι ναύτες μας μίλησαν συγκινημένοι και δήλωσαν έτοιμοι να επανδρώσουν τα πλοία του στόλου του πολεμικού ναυτικού. Συγκινημένοι ήταν και οι συγγενείς και οι φίλοι τους. Όταν περνούσαν την πύλη με το χαρτί της κατάταξης στο χέρι, ήταν πολίτες. Σήμερα, 23 μέρες μετά, έχοντας ολοκληρώσει την ευρωπαίδευσή τους, θα την περάσουν ξανά ως ναύτες πια. Σας συγχαίρω για την άψογη συμπεριφορά, την διάθεση και τον ζήλο τον οποίο επιδείξατε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής σας. Σας καλωσορίζω ως πλήρωμα του πολεμικού ναυτικού. Εύχομαι ο Άγιος Νικόλαος να είναι πάντα μαζί σας. Και σας καλώ να αναφωνήσετε. Ζήτω το έθνος! Ζήτω! Ζήτω το πολεμικό ναυτικό! Η μετάβαση από την πολιτική ζωή στη στρατιωτική δεν ήταν εύκολη, ούτε όμως και ακατόρθωτη. Άλλωστε, η εκπαίδευση στο ναυτικό στοιχείο ήταν απαιτητική, αλλά και ανθρώπινη συνάμα. Έρχομαι από Μυτιλίνη, από όπου και κατάγομαι και ζει η οικογένειά μου. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για εμάς. Υπάρχει ένα κλίμα στρατιωτικοποίησης, αν το θέλετε έτσι, στο οποίο εμείς καλούμεθα να προσαρμοστούμε από την πρώτη κιόλας μέρα. Και βήμα με βήμα καταφέρνουμε σιγά σιγά και μειούμεθα στα μυστικά της στρατιωτικής ζωής. Το πρόγραμμα ήταν κάτι εκτός της καθημερινότητάς μου, μπορώ να πω αυτό. Αλλά δεν μου φάνηκε και βαρύ καθόλου. Δηλαδή, είχαμε και το έτσι λίγες ώρες προσωπικού χρόνου μες την ημέρα. Αλλά όλα ήταν, πιστεύω, βατά και ισορροπημένα. Ειδοποιώς διαφορά στην εκπαίδευση ήταν οι άνθρωποι. Όλοι οι ανώτεροι μας, από τον πρώτο μέχρι την τελευταία βαθμίδα, ήταν πραγματικά πολύ καλοί απέναντί μας, με οικογενειακό κλίμα. Μια κατάσταση την οποία εγώ δεν περίμενα να βρω και μας διευκόλυνε όλους, αφάνταστα. Μετά την άδεια ορκομοσίας, θα ακολουθήσει το ταξίδι για τις μονάδες του πολεμικού ναυτικού, όπου θα υπηρετήσουν τη θητεία τους. Πρώτιστος σκοπός της ναυτικής βάσης Κανελόπουλος είναι η υποδοχή, η εκπαίδευση και η παράδοση όλων των νέων αυτών στο στόλο, στα πολεμικά πλοία και στις ναυτικές υπηρεσίες. Πιστεύω τον επιτυγχάνουμε με κάθε σο, βγάζουμε καλούς ναύτες στα πλοία, στις ναυτικές υπηρεσίες και κάθε φορά βρίσκουμε και κάτι καινούριο για να αυξήσουμε το επίπεδο των νέων ΕΣΟ. Προσαρμόζονται σε ένα περιβάλλον καινούριο, μαθαίνουν την πειθαρχία, μαθαίνουν πράγματα από ναυτική τέχνη για την ιστορία του πολεμικού ναυτικού. Η τελετή ολοκληρώνεται με την παρέλαση, παρουσία των οικείων και των οικογενειών. Τους γέμισαν υπερηφάνεια, τους έδωσαν χαρά, τους θύμισαν τι σημαίνει η Ελλάδα. Παρέδωσα έναν γιο ακόμα μεγάλο στο πολεμικό ναυτικό και τώρα παραδίδω και τον τρίτο μου, το μικρό μου το γιο, πάλι στο πολεμικό ναυτικό. Είμαι ο πιο ευτυχισμένος πατέρας που έχω παραδώσει στην Ελλάδα, στην πατρίδα μου και ειδικά στο πολεμικό ναυτικό τα παιδιά μου. Είμαι περήφανη που ήρθε αυτή τη στιγμή και για το δεύτερο το γιο μου να υπηρετήσει την πατρίδα του. Ήρθαμε να τον δούμε. Έχω ήδη άλλα 4 παιδιά. Να τους δίνει ο Θεός ανδρεία και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι σωστοί στρατιώτες και να μπορούν να υπηρετήσουν την πατρίδα τους όποτε τους χρειαστεί, με γενναιότητα και με ανδρεία. Εννοείται ότι αισθάνομαι συγκίνηση, αισθάνομαι υπερηφάνεια, όπως κάθε Ελληνίδα μάνα θα αισθανόταν. Ολοκλήρωσε τις σπουδές στην Αγγλία πρώτα και επέστρεψε να υπηρετήσει την πατρίδα του. Ορκίστηκε ο αδερφός μου, τους καμαρώσαμε όλα τα παλικάρια. Είμαι πάρα πολύ περήφανη και χαίρομαι πολύ που τα νέα παιδιά έτσι παίρνουν τις αρχές και τις αξίες και συμμετέχουν και μαθαίνουν πώς μπορούν να υπερασπιστούν την πατρίδα και είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Το παρόν στην τελετή ορκομοσίας έδωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμένος για να τιμήσει το νέο αίμα του πολεμικού ναυτικού που ντύθηκε τη στολή και ορκίζεται να φυλά την πίστη στην πατρίδα.